Λίγο πριν εκπνεύσει, η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών, μία και μοναδική έγγραφη προσφορά για τη μίσθωση του πάρκου Πυρσινέλα. Το γιαννιώτικο σαλόνι που παραμένει κλειστό τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα, αφού προηγουμένως γίνει αποδεκτή η προσφορά που κατατέθηκε από τον επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής, Επαμεινώντα Αριστάνη, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η προσφορά που κατατέθηκε ενδεχομένως και όσες κατατεθούν σε μια νέα 48-ωρη προθεσμία θα ανοιχθούν την Παρασκευή στη συνεδρίαση της Δημαρχιακής που θα κληθεί να τις επικυρώσει ή να τις απορρίψει. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι περνάμε μια οικονομική κρίση. Και ίσως εδώ οφείλεται ο δισταγμός, ο προβληματισμός και η αναποφασιστικότητα των ενδιαφερομένων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη επένδυση. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αν θυμάμαι καλά, Γκαρτζονίκας, κύριος Γκαρτζονίκας, να χρησιμοποιήσω και τη λέξη κύριος, που κατέθεσε σήμερα την έγγραφη κλειστή προσφορά, να έχει όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει με επιτυχία αυτό που ξεκίνησε ο κύριος Κουμπατσάρης, που είναι για το καλό όλων μας. Το πάρκο Πρισινέλα, το γεννιώτικο σαλόνι, είναι το στολίδι, και το γεγονός ότι τόσους μήνες παραμένει κλειστό δημιουργεί μελαγχολία και πίκρα. Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα ξανααποκτήσει τη ζωντάνια και τη δραστηριότητα για να απολαύσουμε όλοι μια όμορφη τοποθεσία, μια όμορφη περιοχή.